Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είναι το Κόντρα 24. Πάμε να συζητήσουμε για ένα νέο τραγούδι, το οποίο σαρώνει στο διαδίκτυο. Ένα τραγούδι ενός ράπερ, τον οποίο πολλοί και πολλές από εμάς το γνωρίζουμε από παλιά, από τα ημισκούμπρια. Να καλησπερίσω λοιπόν τον Μυθριδάτη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, τι κάνετε, αγαπητή μου κυρία. Καλά αγαπητέ μου κύριε, εσείς να ανταποδώσω. Είναι κοντά μας και ο Σπύρος ο Σουρμελίδης, το λέω επειδή δεν έχετε εικόνα. Χαιρετώ κυριέ μου, τι κάνετε κι εσείς. Καλησπέρα σας, να είστε καλά. Προσπαθούμε. Τώρα κύριε Μυθριδάτη δεν πάει, οπότε θα ήθελα να μου επιτρέψετε τον ενικό. Βεβαίως, με τον ενικό, με τον ενικό. Πάμε με τον ενικό. Λοιπόν, Μυθριδάτη, 483.000 views μέσα σε 2 μέρες. Ναι, είναι μια αλήθεια. Είναι φαντασμαγορικό αυτό, μπορώ να πω. Για ένα τραγούδι το οποίο είναι 12 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα. Δεν θα έλεγα ότι είναι ακριβώς τραγούδι. Δεν πες έχει τη δομή ενός τραγουδιού. Έχει πράξη πρώτη, δεύτερη, 6 πράξεις. Σωστά. Ακριβώς. Θα μπορούσε να ήταν και ένα θεατρικό μονόπρακτο, μπορούμε να πούμε αυτό. Θα μπορούσε να ήταν και ένα δοκίμιο. Τέλος πάντων, επειδή εγώ είμαι ένας άνθρωπος της μουσικής όμως, το προσέγγισα μουσικά, οπότε μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα μελοποιημένο έργο. Αυτό πιστεύω, έτσι μπορώ να το χαρακτηρίσω. Είδα αλλιώς τραγούδι τώρα δεν μπορείς να το πεις και εύκολα, ας πούμε, ένα κομμάτι. Δεν εξυπηρετεί και αυτό το σκοπό δηλαδή, ναι, των τραγουδιών, δηλαδή την ψυχαγωγία ή... Να, καθώς ξέρω εγώ σιδερώνω ας πούμε τα πουκάμισα στο σπίτι ας πούμε να βάλω να τα ακούσω κιόλας. Είναι ένα έργο το οποίο ας πούμε πρέπει να καθίσει ο άλλος να το παρακολουθήσει, να ακούσει τους στίχους, να ακούσει λίγο τα νοήματα, να τα κατανοήσει, να τα καταλάβει. Δεν είναι ακριβώς δηλαδή το είδος του τραγουδιού που θα γινόταν viral υπό άλλες συνθήκες μεταξύ μας. Μπορεί να γίνει viral, όπως μάλλον έχει γίνει. Έχει γίνει. Για άλλους λόγους, εξυπηρετεί άλλους σκοπούς. Αυτή τη στιγμή αυτό το έργο είναι ένα όχημα. Ένα όχημα να μεταφερθούν κάποιες απόψεις, κάποιες ιδέες, κάποιες σκέψεις και κάποιες εμπειρίες. Θα μπορούσαμε να πούμε κιόλας ότι είναι ένα μουσικό ντοκιμαντέρ, ας πούμε, επίσης. Στίχη. Λοιπόν, είναι ένα εργαλείο αυτό, είναι ένα εργαλείο. Πολλές φορές τα εργαλεία τα χρησιμοποιούμε για διαφορετικούς τρόπους. Για διαφορετικούς σκοπούς με διαφορετικούς τρόπους. Οπότε είναι ένα εργαλείο που εγώ νομίζω το ακούμπησα αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι ο κόσμος μπορεί να το πάρει και να το κάνει και να το χρησιμοποιήσει όπως αυτός επιθυμεί και θέλει. Αυτό πιστεύω ότι έχω κάνει. Μάλιστα. Στίχη βεβαίως δική σου. Ναι. Και η μουσική πράγμα που ακούγεται από πίσω. Ναι, όλη την επιμέλεια. Ναι, και, ναι, και η σκηνοθεσία επίσης. Οι απόψεις είναι σίγουρα μέσα στο χρόνο διαμορφώνονται. Αλλά το σίγουρα τελικό κείμενο πόσο σου πήρε για να το φτιάξεις? 1 μήνα καθημερινής εργασίας. Έγινε το Μάρτιο αυτό. Mm-hmm. Έγινε το Μάρτιο, δούλεψα όλο το Μάρτιο για να βγουν οι στίχοι. Mm-hmm. Για να βγουν οι στίχοι. Όλη η δουλειά πήγε 3 μήνες, όπως καταλαβαίνετε, για να βγει τώρα. 3 μήνες κάθομαι και επεξεργάζομαι. Αλλά σίγουρα όλα αυτά σε τρώγανε πολλού περισσότερους μήνες και πολύ μεγαλύτερο χρόνο. Βέβαια, αυτά κομμάτι, δεν μου ήρθανε μέσα σε μια νύχτα ύπαξα, ναι, ναι, από το πουθενά, από εκεί που ήμουνα στη Σεζλόν και έπινα το μοχίτο. Είπα λοιπόν θα γράψω ένα τέτοιο κομμάτι. Δηλαδή νομίζω ότι είναι κατανοητό ότι μάζεψα πολύ σαπίλα όλο αυτό το χρονικό διάστημα που βιώνουμε την όλη αυτή κατάσταση, ας πούμε, την πανδημική συνθήκη υπό τέτοιου είδους διαχείριση κυβερνητικής, τέτοιου είδους κυβερνητικής διαχείρισης, το οποίο έχει μια επίπτωση, ας πούμε, πιστεύω, σε όλο τον λαό. Ναι, αλλά έχεις και πολλές παρατηρήσεις συνολικά για την κοινωνία και τη συμπεριφορά. Μα ασφαλώς. Άρα δεν είναι στενό πράγμα. Δεν είναι μόνο το κυβερνητικό. Όχι. Το ότι η πρώτη μου ενότητα αφορά ένα
με μια κυβέρνηση, έτσι, αυτό δεν σημαίνει ότι η επόμενη ενότητα δεν αφορά τον κόσμο, και όχι μόνο τα τελευταία 2 χρόνια ή τα τελευταία 5 χρόνια ή ξέρω εγώ, αλλά τις τελευταίες 4 δεκαετίες που μας οδηγήσανε σε αυτό το αποτέλεσμα που βιώνουμε σήμερα, το κοινωνικο-πολιτικό εννοώ αποτέλεσμα. Οπότε δεν είναι ακριβώς όπως λένε πολλοί, α, ξέρω εγώ, τα 2 χρόνια σε 12 λεπτά. Έτσι, κάποια πράγματα είναι, ναι, τα 2 χρόνια σε 12 λεπτά μέσα σε αυτά που λέω, αλλά υπάρχουν ενότητες που είναι τα 40 χρόνια σε 12 λεπτά. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Διάβασα πολύ πριν μιλήσουμε τι έχει υποθεί για αυτό το τραγούδι στα social media. Διάβασα από κάποιους ότι είναι ένα πολιτικό μανιφέστο. Διάβασα από άλλους όμως ότι το τραγούδι σου είναι ο λόγος που τόσα χρόνια στη χώρα είχαμε συνδικαλιστές, δεν είχαμε μεταρρυθμίσεις. Διάβασα και άλλους που λένε ότι, επειδή είναι ένα τραγούδι που μοιάζει να προέρχεται από έναν αριστερό άνθρωπο, να λέει ότι παλιά οι αριστεροί, ας πούμε, άκουγαν Ρίτσο και σήμερα ακούνε Μηθριδάτη, εκεί έχει πέσει η αριστερά. Θέλω να μου πεις, πώς είδες εσύ, είναι ένα πολιτικό μανιφέστο, είναι αυτό, τι από όλα ισχύει και πώς εσύ προσέγγισες όλη αυτή την κριτική? Το τι είναι αυτό που έγραψα. Αυτό είναι πολύ απλά οι σκέψεις μου. Οι σκέψεις ενός ανθρώπου ο οποίος ασχολείται με την τέχνη. Έτσι. Έτυχε. Έτσι. Είναι εμπειρικό αυτό. Αλλά όχι μόνο μέσα στην πανδημία ή τα τελευταία 2 χρόνια. Όσα χρόνια ζω, είμαι ένας άνθρωπος που έχει μια πολιτική συνείδηση, μια αλφα πολιτική συνείδηση. Έτσι, ασχολούμαι με την πολιτική, ανέκαθεν το έκανα. Έτσι κι αλλιώς και με τα ημισκούμπρια μια ζωή είχαμε πολιτική κριτική και κοινωνικοπολιτική κριτική. Πιο πολύ κοινωνική, αλλά το κοινωνικό φέρνει και το πολιτικό. Έτσι πάντα. Τα ημισκούμπρια όμως είχαν, θα μου επιτρέψεις, πιο χιουμοριστικό στίχο. Με αποτέλεσμα κάποιοι από τους στίχους του παρελθόντος, τραγουδισμένους από εσένα, δεν ξέρω πώς να το πω, στα της ραπ, αλλά στίχοι δικοί σας είχαν θεωρηθεί από μία μερίδα κόσμου πέρα από χιουμοριστική, άλλοι τους είδαν ως σεξιστικούς αν τους έβαζε στο σήμερα. Αυτό με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά αυτό έχει γίνει τις τελευταίες 2 μέρες. Γι' αυτό, για πες μας την απάντησή σου. Γιατί αυτό που κάνουν τα ημισκούμπρια και οι στίχοι τους είναι σατυρικοί, είναι καυστικοί. Ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας το τι είναι τα ημισκούμπρια. Δηλαδή, δεν ήρθα εγώ να σας πω τώρα το τι είναι τα ημισκούμπρια. Νομίζω τα ημισκούμπρια είναι εκεί, είναι η μουσική τους και το έργο τους είναι κορνιζαρισμένο να το βλέπουν όλοι και να το ακούνε όλοι. Έτσι δεν είναι κάτι το οποίο το μαθαίνουμε τώρα που ξαφνικά ήρθαν κάτι φιτσουλίνια και λένε άπες τα τελευταία 2 λεπτά. Έτσι. Τώρα βεβαίως για αυτοί που έχουν μια ανησυχία αν τα ημισκούμπρια μπορεί να λέγανε σεξιστικά ή μπορεί να έχουν τέτοιου είδους ενδυασμούς, έχουν μια πολύ πρώτη τάξης ευκαιρία να μπουν στη διαδικασία να ακούσουν ημισκούμπρια. Μπορεί ο σκοπός τους να είναι άλλος και το κινητρό τους, αλλά θα τους κάνει πολύ καλό να ακούσουν ημισκούμπρια. Γιατί άμα ακούσουν ημισκούμπρια, νομίζω θα καταλάβουν και για ποιο λόγο έχουμε βρεθεί σε αυτή τη φάση, αυτή τη στιγμή. Θέλω να σε ρωτήσω. Πιστεύω, θα ανακαλύπτεις πολλά όταν ακούσεις ημισκούμπρια. Έχεις δίκιο. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Με 483.000 views είναι απορία στα άξιον το πώς δεν έχει μπει ακόμη το κομμάτι σου στις τάσεις του YouTube. Για να εξηγήσω και στον κόσμο που ενδεχομένως να μην έχει εικόνα, υπάρχουν σε εβδομαδιαία, μηνιαία, ετήσια βάση και στο ελληνικό YouTube οι τάσεις, δηλαδή τα πιο δημοφιλή βίντεο. Με 483.000 views πώς και δεν είσαι εντός? Φαντάζομαι σε μένα δεν θα λειτουργεί ο αλγόριθμος, θα λειτουργεί ο αργόριθμος. Οπότε μάλλον κάτι τέτοιο πρέπει να παίζει. Ο αργόριθμος, να σας πω την αλήθεια. Ο αργόριθμος, ναι. Αυτό πιστεύω, τι να σας πω, δεν ξέρω. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα μπορεί να είναι τώρα και καχυποψίες. Τι να σας πω τώρα. Πάντως, πάντως τη δουλειά του την κάνει. Τη δουλειά του την κάνει. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα τάσεων. Καλό θα ήτανε γιατί θα μπορούσε, ας πούμε, αυτό το μήνυμα να μεταφερθεί σε περισσότερο κόσμο. Και ίσως αυτό είναι και το θέμα που δεν είναι. Αλλά, okay, στο χέρι μας είναι. Εγώ είπα, δηλαδή, αυτό που τοποθέτησα
εκεί είναι ένα εργαλείο. Ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει κιόλας, έτσι, και να το χρησιμοποιήσει όπως επιθυμεί. Σπύρο. Επειδή έλεγε η Νατάσα προηγουμένως ότι πώς το σχολιάζουν οι διάφοροι και όλα αυτά, εγώ νομίζω ότι είναι, χωρίς να είμαι ειδικός, ότι είναι πολύ πιστός στη ράπ όλο αυτό, γιατί είναι προκλητικό, ξυπνάει μυαλά και συνειδήσεις, σε σηκώνει να μην σκέφτεσαι με... και σε προκαλεί με κάθε αυτή έννοια. Δουλειά, και αυτό πρέπει να γίνει. Αυτό δεν είναι. Αυτή είναι η δουλειά του hip-hop, ναι. Και για να το γενικεύσω, αυτή είναι η δουλειά της μουσικής και αυτή είναι η δουλειά του καλλιτέχνη για μεγαλύτερη γενίκευση. Έχουν σοπάσει, έχει πέσει κάποιο σιωπητήριο στον καλλιτεχνικό κόσμο της χώρας με Φρυδάτη. Δεν ξέρω, εσείς τι βλέπετε? Εγώ εσένα ρωτάω. Με ρωτάτε εμένα. Η ράπ εννοώ, του σηκώνει τους τόνους. Είδαμε το τραγούδι του 12ου Πίθηκου. Έχουμε δει πολύ υψηλούς τόνους, τουλάχιστον από αυτό το κομμάτι. Μα είναι λογικό. Το hip hop, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, είναι ο λόγος σου. Ο λόγος σου, η απόψη σου, όπως θες να τα πεις και ό,τι θες να πεις. Και βεβαίως κρίνεσαι γι' αυτό. Έτσι, πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι άνθρωποι και να λέμε τις σκέψεις μας. Είναι το μοναδικό είδος μουσικής που σου δίνει το δικαίωμα να εκφραστείς με όσους στίχους θέλεις. Μα, τώρα εσύ είσαι, εσύ είσαι... Γι' αυτό κιόλας είναι και 12 λεπτά. Ναι. Εσύ είσαι παλιός του είδους. Είσαι παλιός στο είδος αυτό. Είμαι πάλιουρας. Είμαι πάλιουρας εγώ. Τους καινούριους φρέσκους πώς τους βρίσκεις? Να σας πω την αλήθεια, νομίζω ότι καλό είναι να μην μπαίνουμε σε τέτοιες κουβέντες αυτή τη στιγμή, γιατί όπως είδατε και από αυτά που είπα, έχουμε σημαντικότερα θέματα να πούμε. Mm-hmm. Έχουμε σημαντικότερα προβλήματα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι, πιστεύω ότι ο καθένας εκεί έξω, είτε είναι καλλιτέχνηση, είτε δεν είναι, έτσι, πρέπει να είναι ένας υπεύθυνος άνθρωπος και να πράξει αυτό που πιστεύει ο ίδιος ότι είναι σωστό. Απέναντι νούμερο ένα στον εαυτό του να είναι σωστός. Mm-hmm. Να ξέρει ποια είναι η υποχρέωσή του. Σαν άνθρωπος, ατομικά, υπεύθυνα, τι μπορεί να κάνει σαν μέλος αυτής της κοινωνίας. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε απαντάω κατ' επέκταση και σε αυτό που με ρωτάτε, πώς βλέπω τον οποιοδήποτε είναι το θέμα. Και πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να πράξουμε το σωστό. Mm-hmm. Το σωστό για τον καθένα είναι διαφορετικό. Με αυτό, το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα και αυτό φαίνεται εξάλλου. Ο καθένας παίρνει τη θέση του. Με το όλοι οι άνθρωποι να πράξουν... Εκτός από αυτούς που δεν παίρνουν θέση. Γιατί υπάρχουν και αυτοί. Το κρατώ αυτό που λες, αυτούς που δεν παίρνουν θέση. Εγώ θέλω να σε καλέσω μεσάνυχτα της Δευτέρας να συντονιστείς στο Κόντρα, γιατί μιλάει η νέα γενιά. Και νόμιζα ότι θα με καλούσετε τέτα τέτ να έρθω εκεί πέρα στο πάνελ. Με μεγάλη χαρά να μας έρθεις όποτε θες στο πάνελ, αλλά τη Δευτέρα μεσάνυχτα, Ντάν, θέλω να βάλεις Κόντρα, γιατί η αόρατη πόλη έχει Answer, έχει Tiny Jackal, έχει Delta Pithita, έχει Θανάσιμο, έχει όλους αυτούς τους μετά από εσένα. Το ξέρω. Που νομίζω ότι κάνουν καλή δουλίτσα. Είδα στο τρέιλερ σας, εξαιρετικό, εξαιρετικό. Εύχομαι πραγματικά το hip hop να συνεχίσει να είναι αυτό που πρέπει να είναι στην Ελλάδα και γενικά και παγκοσμίως, πιστεύω. Νομίζω υπάρχει πολύ υλικό. Αλλά μου αρέσει να ασχολούμαι με το τι κάνω εγώ, έτσι, και ποια είναι η δική μου υποχρέωση με εργαλείο που έχω τη μουσική, το hip hop, την τέχνη μου. Έτσι, για να μπορέσω να μεταφέρω τη δική μου σκέψη, τις δικές μου απόψεις και το δικό μου ρεζουμέ, ας πούμε, εντός εισαγωγικών. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν κοντά μας, Μυθριδάτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν μεγάλη μου χαρά. Και ελπίζω να τα πούμε και συντόμως με μια πρόσκληση από κοντά. Με μεγάλη χαρά, και αν θες να έρθεις και με τους πολιτικούς, εμείς θα χαρούμε ακόμα περισσότερο, γιατί θέλουμε τη δική σου ματιά που είναι πιο... Με τον κύριο Κερίδη να με έχετε. Είμαι σίγουρη ότι ο κύριος Κερίδης θα αποδεχθεί την πρόκληση και την πρόσκληση. Να μην χάσω τέτοιο ευκερίδι. Θέλω να βρεθώ με τον κύριο Κερίδη, να μην χαθεί το ευκερίδι. Μυθριδάτη, καλή δύναμη, ευχαριστούμε. Μακάρι να φτάσει και το 100,000 σύντομα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλή σου νύχτα, καλό βράδυ.